κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μια αναφορά και σε άλλα ζητήματα του νοσοκομείου, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Να ξεκινήσω από το ότι οι δύο κανονισμοί που έχουμε ενώπιον μας, για μας έχουν έναν καθαρά προκλητικό χαρακτήρα. Στόχος που πρέπει να όσοι θυμούνται, στους οποίους η κυβέρνηση μας έχει παραχωρήσει κρατική κυριαρχία, και αυτή είναι η δική πραγματικότητα, ήταν η συρρήκνωση του κρατικού μισθολογίου. Τώρα με τους συγκεκριμένους κανονισμούς αυξάνουν το κρατικό μισθολόγιο. Εάν όμως διακρίνεται η κυβέρνηση και έχουμε εξέλθει όντως του μνημονίου, τότε θα πρέπει να επαναφέρει όλους τους προηγούμενους μισθούς. Επί της ουσίας, βάσει της δικής μας πληροφόρησης, η ενοποίηση των δύο τμήματων δεν λειτουργεί στην πραγματικότητα. Δουλεύουν όπως δούλευαν και παλαιότερα. Με την ευκαιρία η οποία μας δίνεται, θα θέλουμε να κάνουμε κάποια ερωτήματα και ζητούμε να ενημερωθούμε για το πόσοι φόροι από ελέγχους έχουν εισπραχθεί από το 2016 και όχι από δηλωμένους φόρους, δηλαδή από τα εισοδήματα των ίδιων των φορολογούμενων. Επίσης, τι γίνεται με τις λίστες Λαγκά, τα Panama Papers, τη στιγμή που άλλες χώρες ήδη έβαλαν στα κρατικά ταμεία αρκετά χρήματα. Τέλος, θεωρούμε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αξιοποιηθεί δεόντως. Και άρα υπάρχει περιθώριο να αξιοποιηθούν πρώτα οι άνθρωποι που βρίσκονται στο τμήμα και μετά να αξιοποιηθούν άλλοι. Βάσει των συγκεκριμένων τα οποία έχουμε αναφέρει, θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη. Κύριε Αθεολόγου,